Πάμε ευθύς αμέσως στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Παπαθανάση, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κολοκυθά. Καλή εβδομάδα. Και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μην ξεχνάμε και γιατί μπαίνουμε πια. Κανονικά έχουμε φουλάρι μηχανές. Υποψήφιο στο βόρειο τομέα, έτσι. Υποψήφιο στο βόρειο τομέα. Ναι. Υποψήφιο στο βόρειο τομέα. Πολύ ενδιαφέρον για να καταθέσω την εμπειρία μου και βεβαίως να τεθώ και στην κρίση των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Βόρειο τομέα, ξαναλέμε, βόρεια προάστια και. Βόρειος τομέας από Πεντέλη έως Γαλάτσι, από Κηφισιά έως Ψητικό, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούσι, Κινητός, Πεντέλη. Της πίτας γίνεται τώρα, έτσι. Εντελώς. Είναι η εποχή που έχουμε τις βασιλόπιτες. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, για πάμε λίγο στα ζητήματά σας, αυτά που ασχολείστε και με αυτά που, τα οποία καταπιάνεστε καθημερινά και με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Αναγνωστόπουλο που κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γενικός Γραμματέας. Καλάθι νοικοκυριού σε εξέλιξη, κανονικά. Περιμένουμε σαρακοσιανό καλάθι. Σε εξέλιξη κανονικά, έχει διατηρήσει τις τιμές. Έχουμε καταφέρει 13 εβδομάδες τώρα οι τιμές, όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολο μέσα από τον ή καταναλωτή να δείτε ακριβώς πώς εξελίσσονται. Και βεβαίως, όπως έχουμε κάνει και στο εορταστικό καλάθι των Χριστουγέννων και βεβαίως και το καλάθι του Αϊ-Βασίλη εκεί αφορούσε τα δώρα των παιδιών, ναι. Ερχόμαστε σε ένα. Θα προσθέσουμε κάποια είδη για τη Σαρακοστή, ιδιαίτερα τα είδη τα οποία συνήθως αγοράζουν οι οικογένειες. Χαλβά και τα λοιπά, τα οποία τα χρειάζονται για το. Τα κλασικά. Αυτά τα οποία πάντοτε αγοράζουν. Ωραία. Σαρακοστιανό θα έχουμε. Πασχαλινό καλάθι θα έχουμε. Θα το δούμε. Ας προχωρήσουμε στο Σαρακοστιανό και βλέπουμε. Είναι πολύ νωρίς. Θα κρυθεί από το χρόνο των εκλογών και Παθανάση, να ξέρουμε. Κοιτάξτε, οι εκλογές είπαμε θα γίνουν Απρίλιο ή Μάιο, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε χωρίς τις εκλογές, γιατί η κοινωνία δεν ζει με τις εκλογές, η κοινωνία ζει με την καθημερινότητα. Οι συμπολίτες μας θέλουν να ψωνίζουν όσο πιο φτηνά μπορούν και βεβαίως έρχεται και η κάρτα αγορών που θα δώσει πίσω το 10% και αφορά πάρα πολλές, 85% των συμπολιτών μας. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε πασχαλινό καλάθι πάντως από τον τρόπο που απαντάτε. Σας εξήγησα και καλάθι δεν θα σταματήσουμε. Και καλάθι και του νονού καταλαβαίνω ότι θα έχουμε για το Πάσχα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κρίση ακρίβειας ροκανίζει το εισόδημα. Επομένως πρέπει να κάνουμε το κάθε τι που μπορούμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Επειδή παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα και το λέμε και καθημερινά εμείς εδώ το πρωί στην εκπομπή και ασχολούμαστε πολύ και με το θέμα της ακρίβειας, ανατιμήσεις προϊόντων μέσα στο Φλεβάρι. Περιμένουμε και νέες ανατιμήσεις κοντά στο 10%. Ενώ όλο αυτό το διάστημα, κύριε Παθανάση, το ξέρετε και εσείς καλά και το βλέπετε στα σούπερ μάρκετ και προφανώς σε όλες τις αγορές, δεν σταματούν οι αυξήσεις. Αυξάνονται κανονικά τα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού, ας πούμε, αυξάνονται κανονικά. Κύριε Κολοκυθά, εμείς έχουμε βάλει τον έλεγχο της εσχροκέρδειας με τον ορισμό του ποσοστού κέρδους. Δηλαδή, ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους. Αυτό δικαιούμαστε να κάνουμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δεν μπορεί να έχουν υψηλότερο ποσοστό κέρδους στα σούπερ μάρκετ από αυτό που είχαν σε μια κανονική εποχή, δηλαδή τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021. Γνωρίζετε ότι αυτή η κρίση ακρίβειας είναι κρίση Πούτιν, είναι εισαγόμενη. Έχουμε εισαγόμενα προϊόντα. Από εκεί πέρα παρατηρούμε μια αποκλιμάκωση. Θέλω να σας πω ότι και ο γενικός πληθωρισμός το Δεκέμβριο, αλλά και ο ειδικός πληθωρισμός για τα τρόφιμα ήταν χαμηλότερο στην Ευρώπη. Τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό. Ζούμε σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε έναν πλανήτη άλλο. Επομένως, ο πληθωρισμός υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπουμε μια αποκλιμάκωση. Και επίσης, ειδικά τα επώνυμα προϊόντα ζητούν να μπουν στο καλάθι. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε. Δηλαδή, θα προσθέσουμε και ένα επώνυμο προϊόν υποχρεωτικά στο καλάθι. Επομένως, σήμερα τα επώνυμα προϊόντα είναι περίπου το 40%. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε και ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας. Πάντα λέμε ότι αν αγοράζουμε το καλάθι έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 80% το μήνα, 80 ευρώ συγγνώμη το μήνα, ναι, για μια οικογένεια τετραμελή. Και ερχόμαστε τώρα και με την κάρτα αγορών να επιστρέψουμε και άλλα 52 ευρώ. Επομένως δεν μπορούμε να καλύψουμε το 100% της ακρίβειας, αλλά κάνουμε κάθε προσπάθεια, κάθε τι που μπορούμε, προκειμένου να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά, τους συμπολίτες μας. Αυτές δεν ανατιμήσεις μπορούμε να καλύψουμε το 100%. Ναι, το κρατάμε και αυτό που λέτε είναι και τίμιο. Αυτές οι ανατιμήσεις που έρχονται
Και το παρακολουθούμε και στα ρεπορτάζ αλλά και από την αγορά. Ανατιμήσεις προϊόντων, σε πολλά προϊόντα, σε εκατοντάδες προϊόντα, μέσα στο Φλεβάρι. Πώς μπορούμε να τις φρενάρουμε, μόνο με το Market Pass και το καλάθι, να επιλέγουμε δηλαδή καλάθι και να περιμένουμε και το Market Pass? Σίγουρα, εάν λειτουργούμε με μια σωστή καταναλωτική συμπεριφορά, δηλαδή αγοράζουμε από το καλάθι, ελέγχουμε και τα προϊόντα. Μερικές φορές στο καλάθι υπάρχουν και επώνυμα προϊόντα και σε είδη σημαντικά τα οποία αγοράζουμε και ιδιωτικής ετικέτας. Θέλω να σας πω ότι και τα ιδιωτικής ετικέτας δεν είναι προϊόντα τα οποία δεν είναι καλά. Είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζαμε ούτως ή άλλως. Απλά τώρα. Ναι, αλλά αυτά ήταν ήδη φθηνά όμως. Κύριε Παπαθανάση, αυτά ήταν ήδη φθηνά όμως. Κοιτάξτε, δεν ήταν τόσο φθηνά. Για να πάμε λίγο πίσω, να δούμε ότι το γάλα δεν έκανε. Πριν ξεκινήσει το καλάθι, το γάλα δεν έκανε 1 ευρώ και 9 λεπτά. Δεν θυμάστε γάλα με 1 ευρώ και 9 λεπτά. 1,12 έκανε. Το θυμάμαι όταν ξεκίνησε το καλάθι. 1,12 ξεκίνησε το καλάθι. Ναι, 1,12 έκανε. 1,12 το καλάθι. Το διαφημίζατε εσείς και ο κ. Γεωργιάδης, το θυμάμαι. Ναι. Ακριβώς. Ναι. 1,12 όταν ξεκίνησε το καλάθι. Πριν ξεκινήσει το καλάθι, δεν ήταν 1,12 το ίδιο προϊόν. Ήταν 1,30, 1,28, 1,30. Επομένως, το ίδιο και στα μακαρόνια, το ρύζι, σε πολλά προϊόντα και στη φέτα. Δεν μπορούν να αλλάξουν όλες οι συνήθειες όμως για να μπουν στο καλάθι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Όταν επιλέγει ένα γάλα πολλά χρόνια μια οικογένεια, δεν μπορεί ξαφνικά να της πεις άλλαξε συνήθεια και πάρε το φθηνότερο γάλα για να έχεις όφελο στο ταμείο. Συνηθίζεται πάντως, θέλω να σας πω, ότι πρέπει μερικές φορές να αλλάζουμε τη συνήθεια. Τα προϊόντα έτσι γινόμαστε και καλύτεροι καταναλωτές και βοηθούμε τον ανταγωνισμό. Πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να βρεθούμε πλάι-πλάι σε αυτό το μεγάλο πόλεμο που λέγεται πόλεμος ακρίβειας. Ξέρετε, πολλά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ καλά και πολλοί συμπολίτες μας αγοράζουν και έτσι έρχονται και οι αλυσίδες τώρα και οι βιομηχανίες και σε πολλά προϊόντα ζητούν να ρίξουν τις τιμές ή ρίχνουν τις τιμές για να μπουν στο καλάθι. Mm-hmm. Οι αγορές από το καλάθι έχουν αυξηθεί κατά 100%. Επομένως, επειδή χάνουν μερίδιο της αγοράς, τα επώνυμα προϊόντα, επιθυμούν να μπουν στο καλάθι, να ρίξουν τις τιμές για να διατηρήσουν το μερίδιο της αγοράς. Βλέπετε, ο ανταγωνισμός εκεί λειτουργεί. Πάντα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ είναι καλά προϊόντα και ελέγχονται αγρονομικά. Ναι. Δεν είναι προϊόντα τα οποία δεν είναι αποδεκτά. Εγώ στην οικογένειά μου αγοράζω ανάλογα αυτό που βρίσκουμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνω σε ένα προϊόν. Επειδή αν το ένα προϊόν έχει εκτιναχθεί για τον όποιο λόγο, επειδή είναι εισαγόμενο, mm-hmm. θα πάρω σε ένα άλλο προϊόν που είναι ελληνικό να βοηθήσω και την ελληνική οικονομία και τον ανταγωνισμό. Μάλιστα. Εδώ μας λέει, ας πούμε, η Βάσο, η καλή μας φίλη που ρωτάει, τιμή ζάχαρης έχετε δει, λέει, το πόσο έχει ανέβει η τιμή ζάχαρης? Βεβαίως έχουμε δει τιμή ζάχαρης. Εάν δείτε και στο καλάθι, θα βρείτε ζάχαρη και κάτω από το 1 ευρώ. Δεν μπορεί να βρείτε λοιπόν εκτός καλαθιού 1,20, 1,30, αλλά θα βρείτε και 98 λεπτά μέσα στο καλάθι. Επομένως, αυτή η τιμή είναι τιμή η οποία είναι πριν ακόμα και από την κρίση. Επομένως, αν λοιπόν και εμείς προσπαθήσουμε με το καλάθι, με την κάρτα αγορών που πιάνει το 85% του πληθυσμού, το 85% των συμπολιτών μας, μπορούμε να έχουμε μια εξοικονόμηση. Δεν λέμε ότι όταν η Ελλάδα είχε πληθωρισμό 15% στα τρόφιμα και η Ευρωζώνη είχε 16%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και 27 χώρες είχε 18%, προσέξτε και χώρες που είναι, δεν είναι τόσο εύπορες αν θέλετε. Επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνικό. Το καταλαβαίνω ότι ροκανίζει το εισόδημα. Εγώ συμφωνούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα για τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε και 100% αυτού του κύματος ακρίβειας. Δεν είναι δυνατόν. Ας εξετάζουμε τα προϊόντα. Εγώ αυτό λέω, να εξετάζουμε τα προϊόντα έτσι ώστε να εντείνουμε τον ανταγωνισμό των εταιριών. Άρα, πάλι πάνω μας το ρίχνετε. Να σας πω κάτι τώρα με την κάρτα αγορών. Όχι, δεν ρίχνουμε πάνω. Λέω ότι είναι ένας πόλεμος που όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Ναι. Όλοι πρέπει να δουλεύουμε μαζί. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην κάρτα αγορών. Αιτήσεις. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Αιτήσεις ξεκινούν στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θα δοθούν έως 3 Μαρτίου θα έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Η πρώτη καταβολή θα είναι 3 Μαρτίου δηλαδή? Έως 3 Μαρτίου, ναι. Αν είναι λοιπόν η άλλη κάρτα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε παντού και στις λαϊκές αγορές εφόσον υπάρχει POS στον έπορο. Ναι. Ταυτόχρονα, αν επιλέξουμε το IBAN, τότε η καταβολή θα είναι τριμηνιαία, δηλαδή 3 μήνες. Βεβαίως εκεί θα υπάρχει μια μείωση 20% γιατί τα χρήματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε.
Εάν είναι όμως την ΑΕΛ κάρτα που είναι 100% του ποσού, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπου, σε οποιαδήποτε αγορά τροφίμων, οπωροπολία, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ, όπως σας είπα, λαϊκές αγορές. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λαϊκή αγορά τώρα πιο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, έχουν οι αγοροί και οι παραγωγοί έχουν πώς. Επομένως, μπορείτε να αγοράσετε, να αγοράσουμε και τη λαϊκή αγορά. Εκεί που κάνουμε τα φθόνια μας, οι περισσότεροι έμποροι έχουν πώς. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, εκεί χρησιμοποιείται. Ωραία. Είναι κάτι σαν το Fuel Pass. Δεν είναι δύσκολο. Γίνεται η αίτηση και λαμβάνεται την ΑΕΛΚΑΡΤ. Ωραία. Η πρώτη καταβολή 3 Μαρτίου, αυτοί θα την πάρουν όσοι κάνουν αίτηση μέχρι πότε, στην ουσία. Με το που θα ανοίξει έως τις 27 Φεβρουαρίου θα πάρουν και την καταβολή αυτή. Έχει μια διαδικασία. Όσοι κάνουν αίτηση μέχρι 27 Φλεβάρι δηλαδή. Παίρνουν την πρώτη. Ναι, ναι. Όσοι περάσουν 27 Φλεβάρι, όσοι κάνουν 1η Μαρτίου. Υπάρχει μια διαδικασία, το παίρνουν αργότερα. Μάλιστα. Έχει μια διαδικασία. Οι πρώτοι θα πάρουν έως 3 Μαρτίου. Από εκεί πέρα, αν καθυστερήσει κάποιος, υπάρχει και μια άλλη ημερομηνία που μπορεί πιο αργότερα να λάβει τα ποσά αυτά. Ωραία, ωραία, εντάξει. Κύριε Παθανάση, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες λοιπόν τις ανακοινώσεις, είπαμε. Για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, εννοώ. Ναι. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα θα είναι εύκολη διαδικασία. Mm. Να μην ξεχνάμε πάλι, το λέω πολλές φορές, ότι από το κινητό της καθεμιάς και του καθενός μπορούμε να δούμε τις τιμές αυτή τη στιγμή όλων των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, περνούν αυτόματα οι τιμές των προϊόντων και είναι το μοναδικό εργαλείο, εφαρμογή που υπάρχει στην Ευρώπη, mm-hmm, κρατικό, το οποίο μπορούμε να δούμε τις τιμές των προϊόντων. Ναι, αφού μαθαίνω ότι το ζητάνε και άλλες χώρες, κύριε Παθανάση. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη. Μας ζήτησε η Γαλλία, στείλαμε πληροφορίες. Πουλάμε, βλέπω. Κάποια άλλη χώρα. Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. Πουλάμε τεχνογνωσία, εννοώ. Εντάξει, μην είναι πλάκα σας κάνω. Είναι κάτι, κοιτάξτε, έχουμε πουλήσει και αλλού τεχνογνωσία, όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό για τον COVID. Έχουμε, θα αξιοποιήσετε και τον κύριο Καρανίκα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχετε έρθει πολύ κοντά με τον κύριο Καρανίκα. Εμείς αυτό το οποίο κοιτάμε είναι η ανάπτυξη της χώρας, να δημιουργηθούν θέσεις. Έχει γίνει σημαντική επένδυση με τη φαρμακευτική κανάβη. Έχει γίνει πολύ σημαντική επένδυση. Και θέλω να σας πω, στην περιοχή εκεί της Κορίνθου, πολλοί νέες και νέοι θα βρουν δουλειά. Σωστό. Και μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, συγγνώμη. Ισχύει, γιατί έχω από την Κορινθία κόσμο που περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει για να μπουν και να δουλέψουν. Ήδη δουλεύουν δηλαδή. Για πείτε μου, αυτοί οι άνθρωποι που θα πιάσουν δουλειά εκεί και οι οποίοι θα είναι καλοπληρωμένοι, διότι είναι εξειδικευμένες δουλειές. Και παντού όπου γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, οι δουλειές είναι καλύτερα πληρωμένες, δεν θα δημιουργήσουν την οικογένειά τους. Έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα. Δημιουργώντας θέσεις εργασίας, δημιουργώντας δουλειές για νέες και νέους, κρατάμε τους νέους μας στην περιφέρεια, κάνουν την οικογένειά τους. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Είναι στόχος της κυβέρνησης αυτής για την επόμενη τετραετία να στηρίξει περισσότερο τους νέους. Και με την νίκηση τώρα και με το θέμα της αγοράς οικίας, αλλά και με τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τις επενδύσεις. Και έχουμε ευτυχώς πάρα πολλές επενδύσεις. Να εκμεταλλευτούμε τώρα ό,τι είναι, κύριε Παθανάση, τώρα που έχουμε εκλογές, να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Η Ελένη λέει: ρωτήστε τον κύριο Υπουργό το λόγο για τον οποίο αποκλείονται από το Market Pass, όπως και από το επίδομα θέρμανσης, οι φιλοξενούμενοι. Άτομα δηλαδή που μένουν σε σπίτι, το οποίο οι γονείς έχουν την επικαρπία. Όχι, Market. Στο Market Pass μπορεί να μπουν και οι φιλοξενούμενοι. Εφόσον δηλώνονται, μπορούν να μπουν και οι φιλοξενούμενοι. Ωραία. Απάντηση. Σωστή απάντηση. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παθανάση. Ο κύριος Νίκος Παθανάσης, υπουργός αναπληρωτής ανάπτυξης και υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Γιατί πρέπει να τα λέμε τώρα πια όλα αυτά. Στο βόρειο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία.